Σε αυτό το βίντεο θα μελετήσουμε την Αδράνεια! Τι κάνεις εδώ, ρε Ρεδάνη? Στο νέο τραπέζι για να φάμε. Όχι. Μα πώς, αφού βλέπω και τραπεζομάντιλο. Πολύ είναι το καιρό που έχεις γίνει τώρα τελευταία. Αν δεν σε αρέσει, μπορώ να το βγάλω. Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να βγάλεις τα πιάτα. Μπα, μπορώ να το βγάλω και χωρίς να σηκώσω τα πιάτα. Σιγά, ρε Ρεδάνη, ποιος είσαι, ο Χάρι Πότερ? Όχι, απλά ξέρω καλή φυσική. Πώς έγινε αυτό? Να σου το δείξω. Σε κάθε πιάτο ασκούνται τρεις δυνάμεις. Το βάρος, κάθε αντίδραση από το έδαφος και η τριβή. Στον άξονα Χ ασκείται μόνο μια δυνάμη τριβή, ενώ στον άξονα Ψ ασκούνται δύο δυνάμεις, είναι Ν και Β που άλλο εξεδετερώνονται, άρα είναι ίσο με το 0. Από το θεμελιώδη νόμο ξέρουμε ότι τέ είναι ίσο με μη επί α, ενώ η νη είναι ίση με τη β. Το τέ είναι ίσο με μη επί νη, που είναι ίσο με μη επί α, ενώ το νη ίσο με το β ίσο με μη επί τζ. Αντικαθιστούμε την κάτω σχέση στην πάνω και έχουμε ότι απλοποιούμε τις μάζες και έχουμε ότι το α είναι ίσο με μία επί τζ. Άρα το α, η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει, είναι αυτή. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη επιτάχυση είναι μία επί τζ, άρα το σώμα τίνει να παραμείνει ακίνητο, που αυτό είναι ο νόμος της Αδράνειας. Ωραία λοιπόν, άρα μπορώ να το κάνω και εγώ, έτσι. Με λίγη προσπάθεια. Για να δούμε. Είπαμε ότι μπορώ, έτσι. Μπορείς. Σίγουρα. Ναι. Πάμε να δούμε. Τι έκανες!